Τζότσο γουλού, πριόρτι, ράμπλ, θρέες, εμμεφ, κάρθου, λοκ, μεφ. Πάρα πολύ τα βασίλια, σχεδόν όλους εδώ πέρα, να βγουν. Πάμε Το way management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάντε πάρα πολλά Έλα, 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 βασίλια, Έλα, 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 βασίλια, έλα. Αυτά είναι Κάτσε Βασίλη. Κάθος λόγκ λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους, στο 13 μου θα επιστρέψει, επιστρέφει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Σε σειρά εκείνο σε το πλάνο για το season 14, για το 2024 καλύτερα, όχι μόνο για το season 14. Άρα πάμε να δούμε σε μικρότερες διάγκες βίντεο λίγο όλες τις αλλαγές και τι πρόκειται, και τι πρόκειται να ξαναδήσουμε το 2024. Ε, ουσιαστικά μας κάνανε μια εισαγωγή με το κατευθείαν με ό,τι αφορά το rank, τα rank system. Γενικά υπάρχει ένα θέμα στα rank, ό,τι αφορά το MMR. Προσπαθούν τώρα να φύγουν από το MMR system και να πάνε στο true skill system. Θέλω να δημιουργήσουν βασικά το true skill 2, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ε, plus, το, αυτό που θα δούμε από τα, από τα ranks, πλε, τα δύο split θα μείνουν. Και τώρα με το Emerald είναι αυτό το θέμα το οποίο έχουν και ότι προσπαθούν να το, να το με το φορά τα LP, αυτό το οποίο λέγαμε και προηγουμένω. Άρα γενικά έχουν την προσοχή του εκεί, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε και ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Και πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν, αντιμετωπίζουν στο, rank, στο rank system, καταλαβαίνουν κιόλα ότι ο κόσμο δεν είναι ευχαριστημένο από το solo queue και θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να το φυξάρουν. Ε. Γενικά το καλό που χειράει είναι ότι μπορεί πολλέ μπορεί, φορέ να κάνει λάθη, πούμε, αλλά πάντα ακούει και πάντα προσπαθεί να βρει τρόπο να το φτιάξει, απλά δεν είναι όλο τόσο εύκολα. Ε, με, λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, Όπου είναι, όπου είναι τα Champions, ε, όπω είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, είδαμε το καινούργιο Champion, ε, το Smolder. Αυτό το πέρα μας ανακοίνωσαν και στο βίντεο. Plus, επιτέλου την αλλαγή του Skarner, όπου φαίνεται το Skarner να παίρνει μια μορφή πολύ όμορφη. Και όσο έχω δει τι αλλαγέ, λίγο που φαίνεται θα είναι αρκετά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο Champion, έχει αργήσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Και κακά τα ψέματα, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, πιστεύω θα έπρεπε να φουξάρουν λίγο στα παλιά τσάμια, το οποίο είναι outdated από το να βγάζουν πέρμα καινούργια Champion, Βέβαια, καταλαβαίνω το λόγο το οποίο πρέπει να βγαίνουν τα καινούργια τσάμπιον, έτσι. Καλό ή κακό, έτσι πρέπει να είναι φυσική ροή του παιχνιδιού. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο Smolder και, και, η αλλαγή του Σκάρνερ, είναι και τη Sivana η οποία θα έρθει το 2025 από ό,τι μα ανακοίνωσαν. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ πέρα μα ανακοίνωσαν το Smolder το οποίο είδαμε μπορεί να το δείξει στο προηγούμενο βίντεο ε, που είχαν βάσει με τι αλλαγέ. Ε, υπάρχει ακόμα ένα τσάμε το οποίο έρχεται, που έρχεται και από το Arcane κιόλα. Και πέρα από το Arcane θα σας αφήσω κιόλας να δείτε, να δείτε και το trailer του Arcane, το βασικά το teaser του Arcane το οποίο βγάλανε. Αλλά όπως και να έχει ετοιμάζουν ένα game mode του Arcane για το League of Legends μέσα στη χρονιά το οποίο θα βγει. Και πλάς οι συγκεκριμένες χαρακτήρες θα έρθει σαν champion μέσα στο Arcane. Αυτή εδώ, δεν θυμάμαι το όνομά τώρα πια είναι, την είχαμε δει στο Arcane. Αλλά θα έρθει σαν champion μέσα στη χρονιά στο League of Legends. Πλάς αυτό το καινούριο game mode Άρα μπορούμε να δούμε και το trailer, το, το, το teaser βασικά, το οποίο ετοιμάσανε. Εντάξει, σκά, απλά μας επιβεβαιώνει ότι, ότι ο Βάντερ είναι ο Warwick, γενικότερα. Αλλά ναι, γενικά, μου άρεσε το Season 1 του Arcane, δεν θα σου πω ψέματα. Πολλοί, έτσι, είχαν αντίθετη γνώμη. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι αυτοί που δεν ακολουθούν το League of Legends γενικότερα. Άρα ναι, βέβαια υπήρχαν πολλοί και απ' έξω που δεν ακολουθούν το League of Legends και του άρεσε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένη η σειρά και η σεζόν και καλό είναι να παίρνει έτσι μια α πούμε. Όχι φυσική, α πούμε. ροή το League of Legends του Λορ, αλλά τουλάχιστον έτσι μπορεί να το μάθει πιο εύκολα το Lore. Ή τουλάχιστον μπορεί να περάσει πιο εύκολα. Πήγε εγώ χαθεί τη λύση εκτό του Λορ. Δε, δε, δεν μπορώ να ακολουθήσω τίποτα πλέον. Όπως είναι, AIK, το Arcane θα έρθει περίπου στο Νοέμβριο του 24, Προσωπικά, ετοιμάζω κάπω να κάνω rewatch and stream με εσά το Season 1 ξανά, θα δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό όμω. Ε, Περνάμε σε επόμενε αλλαγέ: Champion Mastery. Αυτό εδώ πέρα που σα λέει εδώ είναι ότι το Champion Mastery υπάρχει μέχρι το level 7. Τώρα θα το ξεκλειδώσει να πηγαίνει μέχρι το level 11. Αυτό κυρίω είναι για το ότι πείστε, πολλοί οι οποίοι παίζετε ένα σχετικό Champion, άρα απλά αυτή θα είναι αλλαγή για εσά. Βλέπετε και πέρα τα σχετικά πλάνα. It's fine. Και η επόμενη, το επόμενο πράγμα το οποίο είπαν ήταν με τα Game Modes όπου στην αρένα θα υπάρξουν και άλλες αλλαγέ. Οι 8 ομάδε θα γίνουν 16 δηλαδή θα είναι 2 με 2 2 2 2 2 2 και πάει λέγοντα. Και πλάσιο θα κάνουν και άλλες αργές στα Champions Γενικά ένα Game Mode το οποίο το θεωρούν άρκως πετυχημένο και συμφωνώ Αλλά θα χρειαστεί Θεωρώ καλό rotation στα Game Mode τα οποία, έχουν αλλά τέλος πάντων, Συνεχίζουμε με τα game modes. Θα έρθει πάλι το, το και τα σχετικά. Θα πάρει το σχετικό, το σχετικό rotation. πλάστο το καινούριο game mode το οποίο θα έρθει με το Arcane Θα το δούμε μέσα στη χρονιά και όλα. Σε αυτά μα ανακοίνωσαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ το high elo solo queue. Άρα δεν ξέρω αν ενδιαφέρει ε, το το μέσο viewer, αλλά α το αναφέρουμε. Ε, είναι ότι θα έρθει αντι cheat. Το Vanguard το οποίο πάλι στο Valorant για όσου γνωρίζετε. Θα έρθει και στο League of Legends. Άρα με αυτό το κομμάτι λοιπόν η Ρέα θα να προστατέψει είτε τους scripters είτε τους hackers και θεωρώ ότι θα πιάσει και τα third party programs όπως Blitz, όπως ποιο άλλο είναι Overwolf και όλα αυτά σχετικά βάζει το, το Overwolf δεν θέλω third party γιατί απλά κάνει record αλλά βλέπουμε τα προγράμματα τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε στη ροή του παιχνιδιού δηλαδή βλέπεις τα counts, βλέπεις τα timers Θεωρώ ότι αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. υπάρχουν για προγράμματα. Και η Riot ναι, προστατεύει το high elo solo και με του κρύπτε και τα σχετικά με αυτό αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλό pivot με το να φύγουν και όλα αυτά τα προγράμματα εκτό. Κακώ υπάρχουν. Ε. Είτε τα extra skins, είτε τα... τα, πράγματα που σου λένε πότε βγαίνει το camp. Ή... Είναι, θεωρείται cheating κατά τη γνώμη μου. Αυτό το πέρα ανακοίνωσαν και όταν υπάρχει κάτι τέτοιο θα γίνεται αυτό, by the way. Θα γίνεται κατευθείαν, αν... το game θα γίνεται θα κλείνει. όταν <laughs> <laughs> βρίσκουν ένα cheater, αν κάποιο μέσα στο game ξέρει, ανοίξει με το, <laughs> <laughs> το hack. Αυτό θα συμβαίνει. σω να γίνει ένα χαμό στην αρχή, θα δούμε πώ θα πάει και αυτό. Πολύ καλή αλλαγή, θα πω εγώ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι τα skins. Ε, ένα ενδιαφέρον κομμάτι. Δηλαδή, πάντα και εγώ ψάχνω, α πούμε, όταν κάνουμε το pack opening να βρω συγκεκριμένα skin. Έχει την πλάκα του. Θεωρώ ότι ο καλύτερο τρόπο για να έχετε skins είναι μέσω των events. Δηλαδή, παίρνει το event, γκρινιντάρι το event και μετά ανοίγει τα πακετάκια και κάπω έτσι, α πούμε, περιορίζει τη... το, το... το... το χάσμα για τα skin. Αλλά είναι Ένα πολύ όμορφο κομμάτι γενικά για τα skins και δίνουν και πάρα πολύ έμφαση όπω και στα άλλα κομμάτια. Έχουν ένα, ένα τμήμα γι' αυτό, όπω για όλα τα άλλα πράγματα δηλαδή, που έχουν ένα, ένα τμήμα στη Riot. Ε, πολλά καινούργια πράγματα, αλυσίν skins, αλλαγέ στο Τίμο. Ε, για τα lunar θα έχουν πολύ ιδιαίτερα skin, α πούμε και αυτό ένα αλυσίν skin πολύ ιδιαίτερο. Ε, θα δούμε ωραία πράγματα και φέτο. Θα δούμε τι super wow skin μπορούμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν μπει σε μια ροή που τα skin είναι απλά αρχιτουράμους, ναι, που έχουν πει ένα skin. Έχουν μπει σε μια, ροή που το έχουν... σε μια φάση που τα skins απλά είναι ένα πολύ ωραίο extra effect χωρίς να προσφέρει κάτι παραπανήσιο ή να σου δίνει κάτι extra. Συνεχίζει δηλαδή να είναι στο free to play και σου λέει, άμα θες μου πάρεις απλά, it's fine. Και περνάμε λοιπόν στο ωραίο κομμάτι των e-sports, όπου τα e-sports είναι Hi, η, η αγάπη μου, το League of Legends. Τι γίνεται λοιπόν στα e -sports? Ε, αυτό που αλλάζει είναι το MSI για όσοι είστε λάτρες στον eSports. Το MSI λοιπόν ήταν τελείω irrelevant με το τι έδινε. Και τι ακριβώς κάνουν. Δίνουνε στο LCK, στο LC, στο LPL και στο LCS τρία seed για το παγκόσμιο και σου λέει Όποιο κερδίσει το MSI θα πάρει στην, στην ένα extra seed. Ο νικητή βασικά το MSI θα πάει κατευθείαν στο παγκόσμιο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα παραθυράκι στο οποίο σου λέει: Βέβαια, αν ο νικητή του MSI δεν περάσει playoffs, στη χώρα του δεν θα πάει αυτό στο παγκόσμιο. Άρα πολύ ωραίο αυτό το pivot για να μην χαλαρώσει η ομάδα που θα κερδίσει το MSI. Και σου λέει και το δεύτερο καλύτερο performing region το MSI θα πάρει στην ένα seed. Δεν θα πάει η ομάδα η οποία έκανε καλύτερο perform. Το region θα πάρει στην ένα seed. Ωραία αλλαγή γενικά. Επιτέλους γίνεται full relevant το MSI. Και αυτό μας λένε κιόλα. Αυτό μας ανακοινώνουν ουσιαστικά. Ε, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή το MSI απλά ήταν ένα event στο οποίο λέγαμε αχαχα μη τέτοιο event ναι whatever ξέρω εγώ δεν το ακολουθούσε κανένας ε, τώρα έχει μεγάλη σημασία δηλαδή άμα και το MSI ρε φίλε mm -hmm. πας παγκόσμιο και η λογική είναι ότι αν και το MSI θα συγκρατεί με το οποίο θα είσαι τα play of the region, στο επόμενο split άρα είσαι παγκόσμια το μάτος αυτό ε, το MSI θα γίνει στην Κίνα φέτος και το παγκόσμιο έρχεται στην Ευρώπη σε τρεις διαφορετικές πόλεις στο Βερολίνο για, το, για τα play-ins και το Swiss stage μετά στο Παρίσι για τα quarter finals και τα semi finals, δηλαδή το top 8 και το top 4. Και τελικώ στο Λονδίνο. Ε, στο Λονδίνο για να πάμε, θέλουμε visa, Αλλά τέλο πάντων. Αλλά είναι καλό το, το γεγονός, γεγονό ότι το παγκόσμιο έρχεται στην Ευρώπη. Γενικά θεωρώ ότι οι καλύτερε παραγωγέ παγκοσμίω έχουν γίνει στην Ευρώπη. Άρα full hype. Και μακάρι να βρω έναν τρόπο να πάω σε κάποιο <laughs> από όλα αυτά. Βέβαια το Παρίσι έχει γίνει πολύ popular. Αντί μία θέλω να δω LeBron James, αντί άλλο θέλω να δω και Faker. Τώρα, αν μπορεί να τα συνδυάσω, δεν νομίζω, αλλά τέλο πάντων. Είναι και λίγο ακριβό το Παρίσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάπου όπαμε το Παρίσι. Έχουν γίνει όλα στο Παρίσι. Υπάρχουν και άλλε πόλει. Τι θα γίνει. Πολύ, πολύ Γαλλία. Πολύ Γαλλία γενικότερα. Αυτέ λοιπόν είναι οι αλλαγέ και για τα eSports. Θεωρώ, <coughs> είναι πολύ ωραίε. Α, κάτι άλλο το οποίο κάνουν, όσοι ξέρετε, οι σχετικοί του NBA βάζουν ένα αντίστοιχο Hall of Fame. Ε, θεωρώ το πρώτο άτομο που θα πιθανό Faker και μετά είναι συνέχεια θα έρθουν και άλλοι. Ωραίο, γιατί πλέον έχουν περάσει και 10-11 χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι θρύλοι στη σκηνή του League of Legends. Αυτέ λοιπόν είναι και οι αλλαγέ. Γενικότερα, ωραίο το πλάνο τη Riot. Θα πρέπει να το τηρεί σωστά και όλε οι αλλαγέ είναι μεγάλο συν. Είτε αυτό αφορά το solo, είτε αυτό αφορά ε, τα e-sports, οτιδήποτε. Σε όλα έχει κερδίσει. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστά δομημένε οι αλλαγέ οι οποίε θέλει να κάνει η εταιρεία. Και αυτό είναι πολύ θετικό γενικότερα για, τη, για την υγεία του παιχνιδιού και για το να είναι ακόμα relevant για τα επόμενα 5-10 χρόνια και πάει. Αυτοί λοιπόν ήμασταν. Ακόμα ένα βίντεο που είναι τέλο εδώ. Thank you. Και α, πριν κλείσω, πριν κλείσω και πω για το τέλο του eSports, λοιπόν, να ξέρετε θα έχουμε LC και LCK Fantasy. Μπορείτε να βρείτε στο description το link και, το, και ένα βίντεο άλλο το οποίο έχω κάνει που λέω οδηγίε με το πώ να μπείτε στο, στο LC Fantasy. Θα έχει και rewards, σκηνάκια, pay share και τα σχετικά. Άρα, free feel to join. Αυτά.